δεν γίνεται να μην έχετε δει κάπου αυτή τη φωτογραφία. Ακόμα και αν δεν έχετε καμία επαφή με το metal γενικότερα, υπάρχει περίπτωση να την έχετε δει φευγαλέα κάπου. Αυτός ο χαμογελαστός νεαρός είναι ο Vark Vikernes και αυτή είναι η αντίδρασή του στην ανάγνωση της ποινής του που το 1994 τον έστειλε στη φυλακή για 21 χρόνια για έναν από τους πιο διάσημους φόνους στην ιστορία της metal σκηνής. Σαν παιδιά που μεγαλώναμε ακούγοντας την εν λόγω μουσική και τα χιλιάδες υποείδη της και διαβάζοντας τακτικά Metal Hammer, αυτό που συνέβη στην Νορβηγία στις αρχές του 1990 είχε πάρει θρηλυκή υπόσταση στα μάτια μας. Έμοιαζε τόσο περίεργο και άρρωστο, που έκανε την ακραία μουσική που ακούγαμε τότε να φαίνεται ακόμα πιο ακραία. Είναι το black metal η πιο διαβολική και επικίνδυνη μουσική στον πλανήτη? Στα μετέπειτα χρόνια θα καταλαβαίναμε πως η όλη ακρότητα του Corpse Paint και των γουρουνοκεφαλών που κάρφουν στη σκηνή οι εκάστοτε καλλιτέχνες ήταν λιγάκι θέμα αισθητικής, που από μόνη της ήταν βασισμένη στην ιδέα της ακρότητας. Όμως, πώς άρχισαν όλα? Τι ήταν αυτό που έκανε την αρχή στο να θεωρείται η black metal μία από τις πιο ακραίες μουσικές στον πλανήτη? Αν εξαιρέσουμε βέβαια τον ήχο και τους στίχους σε κάποιες περιπτώσεις και μερικές ακραίες ιδεολογίες, αυτή είναι η ιστορία των φόνων του black metal. Η ιστορία μας ξεκινά κάποια στιγμή το 1991 με την μπάντα Mayhem και μία αυτοκτονία. Ο John Stumberud με το ψευδόνυμο Necrobutcher, ένας από τους ιδρυτές και σημερινός μπασίστας των Mayhem, ήταν από τους πρώτους που αποστασιοποιήθηκαν από τον κιθαρίστα τους, ο Øystein Aaseth, αναστατωμένος από τον τρόπο που αντέδρασε στην αυτοκτονία του τότε τραγουδιστή των Mayhem, Per Yngve Olin, γνωστός με το ψευδόνυμο Dead. Λέγεται ότι ο Olin έπασχε από το σύνδρομο Cotard, που οι πάσχοντες νομίζουν πως είναι νεκροί. Ο ίδιος λοιπόν χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Dead επειδή θεωρούσε τον εαυτό του νεκρό. Ο Olin, με λίγα λόγια, δεν είναι και πάρα πολύ καλά ψυχολογικά. Ο Olin είχε αλλάξει ριζικά την εικόνα των Mayhem και του black metal. Ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποιούσε corpse paint και πήγαινε τις συναυλίες του σε άλλο επίπεδο με κατορθώματα όπως τον αυτοτραυματίζεται με ένα μαχαίρι και ένα σπασμένο μπουκάλι ζωντανά πάνω στη σκηνή. Ο πρώτος drummer του συγκροτήματος κατηγόρησε τον Øystein Aaseth, γνωστό με το ψευδόνυμο Euronymous, ότι εκμεταλλεύτηκε την ψυχική κατάσταση του Dead για να τον προωθήσει στην αυτοκτονία, η οποία έγινε στις 8 Απριλίου του 1991 σε μια καλύβα στο δάσος όπου έμενε με τα άλλα μέλη της μπάντας. Εκείνη την ημέρα, ο τραγουδιστής έκοψε το λαιμό του και τις φλέβες του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με μια καραμπίνα, αφήνοντας ένα σημείωμα που έγραφε απλά «Συγγνώμη για όλο το αίμα» και τους στίχους αυτού που θα γινόταν το τραγούδι των Mayhem, Life Eternal. Όταν έφτασε πρώτος στο σημείο πριν ειδοποιήσει την αστυνομία, ο Euronymous τράβηξε μερικές φωτογραφίες από το σώμα του. Μία από αυτές έγινε το εξώφυλλο του live album τους, Dawn of the Black Hearts του 1995. Λέγεται επίσης πως μάζεψε κομμάτια του κρανίου του και τα μοίρασε σε άλλους μουσικούς και φτιάχνοντας με αυτά περιδέρεα. Αυτό το τελευταίο βέβαια θεωρείται από πολλούς απλά ψέμα. Το 2019 ο Necrobutcher δήλωσε ότι ήταν τόσο θυμωμένος που σχεδίαζε να σκοτώσει ο ίδιος τον Euronymous. Αλλά κάποιος άλλος τον πρόλαβε. Το επεισόδιο βοήθησε να τροφοδοτήσει τη φήμη του συγκρατήματος και να ριζοσπαστικοποιήσει το κίνημα. Ο Euronymous είχε επίσης μια δισκογραφική, την Deathlike Silence Productions, την έδρα των νέων υποσχέσεων του black metal. Ανάμεσά τους ήταν η μπάντα Burzum, το project του Vark Vikernes, ο οποίος στις αρχές του 1991 έστειλε δύο demo που του κέρδισαν μια πρόσκληση στο Όσλο και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Λίγο αργότερα εκπλήρωσε τη μεγαλύτερη φιλοδοξία που θα μπορούσε να είχε τότε ένας θαυμαστής του είδους. Να αντικαταστήσει τον Necrobutcher και να ηχογραφήσει μπάσο για αυτό που θεωρείται από πολλούς ένα αριστούργημα της black metal μουσικής. Το The Mysteries Dom Satanas του 1994. Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 1991, ο Euronymous άνοιξε το δισκοπωλείο του Helvete, που μεταφράζεται ως κόλαση στα ελληνικά, στη γειτονιά Gamlebien του Όσλο. Μερικά από τα πιο σημαντικά μέλη της black metal σκηνής συναντιόντουσαν στο υπόγειο, όπως ο Snorre Roo από τους Blackthorn, ο Bard Eithun από τους Faust και ο ίδιος ο Vark Vikernes. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε ο Μαύρος Κύκλος, ο οποίος αναφέρεται από τον τύπο ως μαφία black metal, ο οποίος έκαψε εκκλησίες και βεβήλωσε νεκροταφεία. Ο Varg, ο οποίος πάντα αρνιόταν την ύπαρξη της ομάδας, θεωρούσε αυτές τις πράξεις νόμιμες για διαφορετικούς λόγους από τους συνομιλικούς του. Η πίστη του ήταν προσανατολισμένη σε ένα σύστημα πεπιτήσεων γνωστό ως οδαλισμός, ένα νεοπαγανιστικό δόγμα που χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό θρησκείας και φυλής και δήλωσε μόνο σατανιστής για την αισθητική. Οι εκκλησίες κατά την άποψή του έπρεπε να καταστραφούν επειδή βρίσκονται πάνω σε αρχαίους παγανιστικούς λαούς και επειδή ο χριστιανισμός είχε ξεριζώσει την αρχαία θρησκεία των Βίκινγκ. Το 1992 κάηκαν 52 τόποι λατρείας και βεβηλώθηκαν 15.000 τάφοι, τα ερείπια των οποίων κοσμούσαν τα τείχη του Helvet. Από τις κατασκευές που καταστράφηκαν, η πιο διάσημη ήταν η Stavkirke, μια μεσαιωνική εκκλησία του Fantoft κοντά στο Bergen. Η ομάδα σχεδίασε να δολοφονήσει ένα περαστικό για εκείνη την επίθεση, αλλά λόγω της προχωρημένης ώρας αποφάσισαν να αφήσουν ένα αποκεφαλισμένο κουνέλι στο μέρος.
Το θύμα θα ερχόταν σε μια άλλη πυρκαγιά, αυτή στο Σάρσμποργκ, όπου ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Στο στόχαστρό τους κατέληξαν και οι heavy metal bands που η Black Circle θεωρούσε πόζερους. Τον Ιούλιο του 1992, κάποιος από αυτούς έριξε ασετόν στην πόρτα και τα παράθυρα του σπιτιού του Σουηδού Christopher Johnson, αρχηγού του συγκροτήματος Therion, με ένα μήνυμα στην εξώπορτα: «Ο Κόμις», έτσι αποκαλούσε τον αυτό το Vikernes γιατί είναι cringe, «ήταν εδώ και θα επιστρέψει». Ο Johnson γλίτωσε, αλλά έλαβε μια επιστολή που προφανώς είχε γραφτεί από τον Varg. «Γεια σου, θύμα. Αυτός είναι ο Κόμις Γκρίνσαχ, τον Μπούρζου. Μόλις επέστρεψα σπίτι από το ταξίδι στη Σουηδία και νομίζω ότι έχασε έναν αγώνα και ένα υπογεγραμμένο Μπούρζου με LP. Ίσως θα κάνω ένα ταξίδι επιστροφή σύντομα και ίσως αυτή τη φορά να μην ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας». Περίπου αυτή την περίοδο οι σχέσεις μεταξύ του Γιουρόνιμους και του Βάργκ άρχισαν να επιδεινώνονται. Ο τελευταίος είχε το δικό του νέο υλικό να δημοσιεύσει, αλλά ο πρώτος συνέχεια τον καθυστερούσε και δεν τα επέστρεψε περίπου 5.000 δολάρια που είχε πληρώσει ως προκαταβολή για το πρώτο του άλμπουμ, το ομώνυμο Μπούρζουμ, το 1992. Ο Γιουρόνιμος, σύμφωνα με τον Βάργκ, το χρησιμοποιούσε για να εξοφλήσει τα χρέη του. Το μόνο που έκανε ήταν να κάθεται όλη μέρα στο μαγαζί του και να πίνει κοκακόλα και να τρώει κεμπάμπ, γράφει. Σε αυτό το σημείο πρέπει να καταλάβετε κάτι σημαντικό. Ο Varg Vikernes έγραφε πολύ καλή μουσική στο είδος του, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εκτός από καλός μουσικός, ήταν επίσης και αρκετά μεγάλος βλάκας. Και αλαζονικός. Και άλλα πραγματάκια που θα τα καταλάβετε στη συνέχεια. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Bergens Tidende τον Ιανουάριο του 1993 ήταν η αρχή του τέλους. Ήταν μια συνέντευξη με τον Varg Vikernes ως το alter ego του Count Grisnach, όπου δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνος για το κάψιμο εκκλησιών και τη δολοφονία ενός ομοφυλόφιλου άνδρα στο Lillehammer. Για αυτό το φόνο ευθυνόταν ένα άλλο μέλος του Μαύρου Κύκλου, ο Φάουστ, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης. Ο δημοσιογράφος ειδοποίησε την αστυνομία πριν από το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, το οποίο είχε τον τίτλο «Ανάψαμε τις φωτιές» και μια φωτογραφία του Varg με δύο στιλέτα στο χέρι και το πρόσωπό του σχεδόν εντελώς καλυμμένο από μαλλιά. Υπερέβαλα πολύ και όταν ο δημοσιογράφος έφυγε, ένα κορίτσι και εγώ γελάσαμε καλά, γιατί δεν φαινόταν να καταλαβαίνει ότι την κοροϊδεύαμε, έγραψε στον ιστότοπό του. Η αστυνομία τον εντόπισε δύο μέρες αργότερα και παρέμεινε 6 μήνες προφυλακισμένος μέχρι που αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων. Ο Varg έδωσε τη συνέντευξη με στόχο να αναστήσει το Helveter. Ωστόσο, ο Σάλος προκάλεσε τον Γιουρόνιμους να κλείσει το κατάστημα. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν συνελήφθη ο Γιουρόνιμους, έκλεισε το κατάστημα αντί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, επειδή οι γονείς του θεώρησαν ότι η προσοχή ήταν πολύ άσχημη. Αρκετά αξιολείπητο, εντάξει, έγραψε ο Varg στο blog του. Για κάποιους υπήρχε ένα πολιτικό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του Γιουρόνιμους. Ο ηγέτης των Mayhem λέγεται πως είχε κομμουνιστικές ιδέες και πίστευε στο σατανισμό, ενώ ο Varg Vikernes ακολουθούσε νεοναζιστικά αξιώματα και ρατσιστικές θρησκευτικές πεπιθήσεις. Ο Γιουρόνιμους ενδιαφέρονταν για τον κομμουνισμό λόγω των δεινών που προκάλεσε ιστορικά. Δεν τον ενδιέφερε η προοδευτική πολιτική, ο ταξικός πόλεμος ή η κατάσχεση μέσω παραγωγής. Όπως και ο Varg, ο Γιουρόνιμους ήταν επίσης cringe. Μια άλλη θεωρία είναι ότι ο Varg μισούσε το θύμα του επειδή ήταν λαπωνικής καταγωγής και δεν το θεωρούσε πραγματικά Νορβηγό. Εβδομάδες πριν το έγκλημα ισχυρίστηκε ότι ο Γιουρόνιμους ήταν ομοφυλόφιλος. Εν τω μεταξύ για τον Varg η δολοφονία ήταν νόμιμη άμυνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιουρόνιμους συνωμοτούσε για να τον σκοτώσει, καθώς τον κατηγόρησε για τη μείωση της δημοτικότητάς του. Ο Varg πρέπει να εξαφανιστεί οριστικά, φέρεται να είπε ο ηγέτης των Mayhem στο Snow Rouge, προτού εξηγήσει το σχέδιό του να τον χτυπήσει με ένα όπλο αναισθητοποίησης, να τον δέσει και να τον βασανίσει μέχρι θανάτου. Στις 9 το βράδυ, της 9ης Αυγούστου 1993, ο Varg Vikernes έφυγε από τον Bergen με την υποτιθέμενη πρόθεση να εμφανιστεί στο σπίτι του Γιουρόνιμους για να του παραδώσει το υπογεγραμμένο συμβόλαιο και να του πει να πάει στο διάολο. Συνοδευόταν από τον ίδιο τον Blackthorn, ο οποίος είχε ετοιμάσει μερικά ριφ για να ακούσει τον συνάδελφό του από τους Mayhem. Μόλις έφτασε εκεί, ο Blackthorn έμεινε στη σοφίτα καπνίζοντας και ο Varg πήγε στο διαμέρισμα του Γιουρόνιμους. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τα δικά του λόγια, τον ρώτησε: «Τι θέλεις από μένα, λάπωνα κομμουνιστή, ή τι θέλεις να με σκοτώσεις?» Ο Γιουρόνιμος τον κλώτσισε και έτρεξε στην κουζίνα, πιθανώς για να οπλιστεί με ένα μαχαίρι. Ο Varg έβγαλε ένα μαχαίρι 7 εκατοστών και την βύθισε στην πλάτη του, με αποτέλεσμα το θύμα να προσπαθεί να καλέσει τους γείτονες για βοήθεια. Συνολικά δέχτηκε 23 μαχαιριές, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου χτυπήματος στο κεφάλι, αν και ο δολοφόνος υποστηρίζει ότι ορισμένα από τα τραύματα σημειώθηκαν όταν έπεσε πάνω στα κομμάτια μιας σπασμένης λάμπας. Το σώμα του Γιουρόνιμους κατέληξε στις σκάλες. Δεν φορούσε τίποτα άλλο εκτός από τα ισόρουχά του. Ο Varg πέταξε τα ματωμένα ρούχα, δένοντάς τα σε πέτρες και πετώντας τα σε μια λίμνη. Έλαβε ένα άλοθη που εμπλέκει τον φίλο του Andreas Nagelset, ο οποίος νίκησε μερικές ταινίες χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα του Blackthorn για να φαίνεται ότι το δίδυμο δεν είχε φύγει ποτέ από τον Bergen. Ωστόσο, ο Blackthorn έσπασε και είπε τα πάντα στην αστυνομία. Μετά από αυτό, η ιστορία γίνεται μπερδεμένη.
Ο Βάργκ είπε ότι για κάποιο λόγο Blackthorn έφτιαξε μια ιστορία δηλώνοντας ότι τα είχαν σχεδιάσει τα πάντα από την αρχή. Κατηγόρησε την καταδίκη του επίσης σε μερικούς από τους ενόρκους, δύο επειδή όπως είπε ο Βάργκ ήταν μασόνοι, ένας επειδή ήταν επιζών του Auschwitz και ένας δικαστικός ψυχίατρος επειδή ήταν αριστερός εξτρεμιστής. Ενδιαφέρον. Ο Βάρκ υποστήριξε ότι δεν είχε πάει με σκοπό εκεί να τον σκοτώσει. Ωστόσο, μέσα στο αυτοκίνητό του βρήκαν τρία μαχαίρια: ένα ρόμπαλο του baseball, μια ξυφολόγχη και ένα τσεκούρι. Επίσης πολύ ενδιαφέρον. Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκισης, που είναι η μέγιστη ποινή στην Νορβηγία για τη δολοφονία του Γερόνιμους, το κάψιμο τριών εκκλησιών και την κατοχή 150 κιλών εκρηκτικών. Ο Blackthorn, παρόλο που δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη δολοφονία, σύμφωνα με τον Βάρκ, καταδικάστηκε σε 8 χρόνια ως συνεργός του. Μετά το περιστατικό, η μητέρα του πρώην frontman το Mayhem ζήτησε από τον drummer του συγκροτήματος, Hellhammer, να αφαιρέσει τα μπάσα που είχε ηχογραφήσει ο δολοφόνος του γιού της για τον The Mysterious Dom Satanas. Ο ίδιος πάντως λέει ότι αφαίρεσαν μόνο το όνομά του από τα credits. Στη φυλακή, ο Βάρκ συνέχισε να συνθέτει μουσική για τους Μπούρζου, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να κυκλοφορήσει τους δίσκους ενός σκληροπυρηνικού δολοφόνου Ναζί, έως όταν ο Γερμανίδα δημοσιογράφος μουσικής, της Γιάννα Στούπια, δημοσίευσε το έργο του με την εταιρεία Misanthropy Records. Από τότε, εκτός από δίσκους, ο Βάρκ έχει δημοσιεύσει βιβλία στα οποία επεξεργάζεται τις απόψεις του για τη ζωή, το φιλετικό διαχωρισμό, τον παγανισμό και την πολιτική. Το 2003 απέτυχε να παρουσιαστεί στη φυλακή, αφού του χορηγήθηκε σύντομη αποφυλάκηση. Βρέθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο του Όσλο να οδηγεί ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και να απειλεί μια οικογένεια. Ισχυρίστηκε ότι είχε δραπετεύσει επειδή κάποιος ήθελε να τον σκοτώσει. Η αποφυλάκησή του είχε προγραμματιστεί και το 2006, αλλά φέθηκε ελεύθερος υπό όρους το 2009. Δύο χρόνια αργότερα ήταν ένας από τους 530 υποστηρικτές που έλαβαν το μανιφέστο του τρομοκράτη Anders Breivik πριν από τις σφαγές του Όσλο και της Ουτόγια, όπου σκοτώθηκαν 77 άνθρωποι. Στην ιστοσελίδα του, ο Βάρκ επέκρινε τον τρομοκράτη ότι δεν επιτέθηκε στον πραγματικό στόχο, τους Εβραίους, και περιφρόνησε τα θύματα. Πώς μπορούν να είναι τόσο δειλοί και ανίκανοι? Κάθε υγιής άνθρωπος θα προσπαθούσε τουλάχιστον να αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ακόμη και μετά από 7 τραύματα από μαχαίρι και με τρυπημένους πνεύμονες, ο Γερόνιμος αντέδρασε. Τι λέει. Το 2013 συνελήφθη στη Γαλλία μαζί με τη σύζυγό του επειδή φέρεται να σχεδίαζε άλλη μια σφαγή. Αν και αθωώθηκε, καταδικάστηκε σε 6 μήνες με αναστολή και έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 8.000 ευρώ για υποκίνηση μίσους και διάδοση ρατσιστικού και αντισημιτικού υλικού. Αυτές οι ιδέες ήταν ουσιαστικό μέρος των βίντεο του στο YouTube, έναν λογαριασμό που το YouTube διέγραψε το 2019. Ο Σουηδός σκηνοθέτης και ντράμερ Jonas Åkerlund είπε την ιστορία των Hieronymus, Varg και του Μαύρου Κύκλου στην ταινία Lords of Chaos του 2018, βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο των Michael Moynihan και Diedrich Söderlin. Η ταινία προσέφερε αρκετή ετεροτροπή. Δεν έχουμε ακούσει κάποιον άνθρωπο που να του άρεσε, αλλά έχει πλάκα να την δείτε οπωσδήποτε. Είναι αστεία για όλους τους λάθος λόγους. Ο Βάρκ το αποκάλυψε σκουπίδι χωρίς να το δει, στεναχωρημένος από την εβραϊκή καταγωγή του ηθοποιού που την υποδίθηκε, τον Έμορι Κόεν. Σήμερα είναι ακόμα ελεύθερος. Όσο για τους Mayhem, το συγκρότημα είναι ακόμα ενεργό με δύο από τα αρχικά μέλη, τους Hellhammer και Necro Butcher. Αν αυτές οι ιστορίες από τον ακραίο ήχο σας αρέσουν, θα σας προτείναμε να διαβάσετε τα βιβλία Παγκόσμιος Θόρυβος του Γιώργου Αναγνωστόπουλου. Περιέχουν ακραίες ιστορίες από τον χώρο της metal και όχι μόνο, συνοδευόμενες από καταπληκτική εικονογράφηση. Ακόμα και αν νομίζετε πως ξέρετε τα πάντα για τον ακραίο ήχο γενικότερα, κάνετε λάθος. Ειδικά στο δεύτερο βιβλίο θα διαβάσετε πράγματα για τα οποία δεν είχατε ιδέα. Αυτό δεν είναι κάποιο είδους διαφήμιση. Είμαστε εμείς που σας προτείνουμε δύο βιβλία που όντως μας άρεσαν πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, όπου είμαστε εκεί ενεργοί και ανακοινώνουμε ό,τι κάνουμε. Το link θα είναι στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ooh, guys just wanna have fun. But do we really? Let's find out.